υπέρ του. Καταρχάς, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του συναγωνιστή της Κόσκο που είναι εδώ μαζί μας. Μας τιμάει πραγματικά η παρουσία σας στο Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα. Να ευχαριστήσω θερμά τον Μάρκο τον Πεκρή για την εισήγησή του. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω, είναι μεγάλη μας χαρά που υποδεχτήκαμε στο Ευρωκοινοβούλιο για την προσωπία μας σήμερα τους συναγωνιστές τον Αντώνη και τον Σέρζ, τον Ζωζέ και τον Φραντσέσκο από την Γαλλία και την Ιταλία και βεβαίως τους συντρόφους από το Κομμουνιστικό Κόμμα του Βελγίου. Και τέλος, νομίζω είναι ανάγκη πριν πιάσουμε τα πολλά χειροκροτήματα και τις εκφράσεις ευχαριστήρων και τα λοιπά, να ευχαριστήσουμε θερμά τους συντρόφους μας, τους μεταφραστές για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν άνθρωποι. Συνάντηση. Και νομίζω ότι καταλήγοντας πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η σημερινή μας εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί αναδεικνύει πολλά και ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα που έχουν μεγάλη αξία για την εργατική τάξη και της Ελλάδας, αλλά και της Ιταλίας και της Γαλλίας και όλων των χωρών του κόσμου. Γιατί, κατά την άποψή μας, φωτίζει πραγματικά ποια είναι η ταξική και η διεθνιστική στάση που πρέπει να έχει η εργατική τάξη μπροστά στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Δηλαδή τι, να μην επιλέξει ο λαός στρατόπεδο ληστών υπεριαλιστών να παλέψει ενάντια στις αστικές τάξεις στη βάση της δικής του αυτοτελούς δράσης, της αυτοτελούς δράσης των εργαζομένων δηλαδή, με στόχο τη δική τους εξουσία και το τέλος κάθε πολέμου. Πώς γλαφυρά το είπαν όλοι οι συναγωνιστές που πήραν το λόγο. Εμείς νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εμπειρίες των εργαζομένων στα λιμάνια στην Ευρώπη που περιγράφηκαν σήμερα. Εκείνων των εργαζομένων που αρνήθηκαν να μεταφορτώσουν πολεμικό υλικό. Ξεσκεπάζοντας, αν θέλετε, και το κυρίαρχο αφήγημα σήμερα το παραμύθι που θέλει να πουλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, περί όλο και μεγαλύτερης πολεμικής εμπλοκής, τάχα για να τελειώσει ο πόλεμος. Ένα παραμύθι το οποίο στη χώρα μας το ασπάζονται πλέον και η Νέα Δημοκρατία. Το ασπάζονται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που ψήφισαν όλοι μαζί τις πολεμικές πιστώσεις στο προηγούμενο διάστημα. Επίσης, γιατί είναι αγώνες, κατά την άποψή μας, οι οποίοι συνδυάστηκαν με σκληρή πάλι, οι αγώνες ενάντια στον πόλεμο δηλαδή, με σκληρή πάλι για τα σύγχρονα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, για τις ανάγκες των λαϊκών οικογένειων, για την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς, για καλυτέρευση των όρων εργασίας, για καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Όλα αυτά είναι δικαιώματα τα οποία είχαν κερδιθεί με αίμα από την εργατική τάξη. Και σήμερα, ακριβώς μέσα στο μονόδρομο που φτιάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξυλώνονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Τόσο από νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, όσο και από σοσιαλδημοκρατικές ή και δήθεν ευρωσκεπτικιστικές κυβερνήσεις. Αγαπητές φίλες και φίλοι συναγωνιστές, δεν υπερβάλλουμε πραγματικά σαν κόμμα όταν λέμε ότι αγώνες, για παράδειγμα, του Σωματείου της Ενέδευσης στην Κόσκο, μαζί με άλλους αγώνες που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα και σε άλλες χώρες, έδωσαν τον τόνο της μάχης. Ενέπνευσαν ένα νέο μεγάλο κύμα εργατικής λαϊκής αλληλεγγύης. Συνέβαλαν να κρατηθούν ζωντανές αιστείες αντίστασης σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση που βρισκόμασταν. Μια φάση η οποία χαρακτηρίζεται στην Ελλάδα από την προσπάθεια της αστικής τάξης, του πολιτικού της προσωπικού, δηλαδή των κυβερνήσεων, ευρωενωσιακών, κρατικών επιτελείων, να στρατεύσουν την εργατική τάξη στο πλευρό τους, δηλαδή τι, στην υποταγή των εργαζομένων, να χαμηλώσουν τις απαιτήσεις τους, να αποδεχτούν τον κοινωνικό εταιρισμό, δηλαδή να τα βρούνε μέσα σε εισαγωγικά αφεντικά και εργάτες. Με στόχο τι, να στηριχθεί η καπιταλιστική κερδοφορία και στην περίοδο προηγούμενα της ανάπτυξης, αλλά και σήμερα πολύ περισσότερο σε περίοδο κρίσης. Με πρόσχημα ότι έχουν δυσκολία, υποτίθεται, να αναπαράγουν τα κέρδη τους και πριν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και σήμερα μπροστά σε μια διαφαινόμενη καπιταλιστική κρίση, αλλά και μπροστά στην κλιμάκωση βεβαίως της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ευρωατλαντισμού και ενός υποδιαμόρφωση ευρωασιατικού στρατοπέδου με επικεφαλή στην Κίνα και τη Ρωσία. Που εμείς συμπληρώνουμε μία σύγκρουση η οποία μπορεί να έχει απρόβλεπτες και πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Οι αγώνες λοιπόν στην Κόσκο, στα λιμάνια της Ιταλίας, της Γαλλίας, η συσπήρωση των εργαζομένων κάτω από δύσκολες συνθήκες αναδεικνύουν το πώς πρέπει σήμερα να παλεύει η εργατική τάξη. Αυτοτελώς, χωρίς να τάσετε με το ένα μονοπόλιο ή το άλλο, δηλαδή χωρίς να παίζει το παιχνίδι των καπιταλιστικών ανταγωνισμών για το ποιος θα αναλάβει τις κερδοφόρες υποδομές των λιμανιών. Αγωνιζόμενοι θέτοντας στο επίκεντρο το γεγονός ότι τα καπιταλιστικά κέρδη, το ξέρετε, βγαίνουν από το τσάγισμα των μισθών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και ακριβώς γιατί οι αγώνες που αναπτύξατε είχαν αυτό το περιεχόμενο, βρέθηκαν στο στόχαστρο και από την εργοδοσία
και από τις κυβερνήσεις, ό,τι χρώμα και να είχαν, αριστερές, εισαγωγικά, δεξιές, δευτερές κτλ. Και από τα αστικά δικαστήρια και την αστική δικαιοσύνη, προσπαθώντας να λιδωρήσουν τους αγώνες σας, να τους υποβαθμίσουν, να τους εκβιάσουν, ξαμολώντας λιτούς και δεμένους πραγματικά. Όμως ήταν αγώνες οι οποίοι άντεξαν ακριβώς γι' αυτό, επειδή έβαλαν στόχο τα αυτονόητα, τα αντικειμενικά συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, γι' αυτό και αγκαλιάστηκαν πλατιά από όλο το λαό. Και καταλήγοντας από ότι πρόκειται για αγώνες που αφήνουν πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Γιατί ενισχύσανε τον ηρωισμό, την αταλάντευτη στάση των εργαζομένων, την αφοβία και την αλληλεγγύη της εργατικής τάξης μπροστά στη σύγκρουση με δυνάμεις καταστολής, με το κράτος, με τους μηχανισμούς τους, με τα τσιράκια της εργοδοσίας. Και αυτά είναι, κατά την άποψή μας, χαρακτηριστικά απαραίτητα για το εργατικό κίνημα, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει κατακτήσει σήμερα πραγματικά δηλαδή μέτρα ανακούφισης και προστασίας, αλλά επίσης είναι ένα πάρα πολύ πολύτιμο μάθημα στο δρόμο για τις αποφασιστικές μάχες που έρχονται ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα που έχει πια ξεπεράσει τα ιστορικά του όρια και γεννά μόνο φτώχεια, κρίσεις, υπεριαλιστικούς πολέμους και προσφυγιά. Στους αγώνες δηλαδή που έχουμε όλοι μας μπροστά, και σε αυτό είμαστε όλοι συνοδοιπόροι και σύντροφοι στον αγώνα, για να ανοίξει ο δρόμος αυτό που λέμε για την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, των εργοστασίων, των λιμανιών, και έτσι πραγματικά να βάλουμε τέλος στα βάσανα της εργατικής τάξης και των λαών όλου του κόσμου.